και τα παραδείς και το παιχνίδι της και ο Πανάκος. Είδες, όποιος ο προπονητής παίζει και τους κερδίζει, πάει και σπάει τα αποδυτήρια της αντιπάλου ομάδας. Της Ρουμπί Καζάν, είδες τι είπε ο άνθρωπος. Λέει, δεν μπορείτε να κερδίσετε αυτή την ομάδα. Κάτι άλλο είπε. Τέλος πάντων, λέμε ώρα... την ομάδα συσσαγωγικά. Και όπως το λέει, είτε κατηδίαν είτε σε δηλώσεις, όποιος του συναντάει. Είναι έτσι ή δεν είναι. Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και επειδή είδαμε και το γήπεδο, όπως είπατε και εσείς την Τετάρτη, τα διαρκές που είπαν ότι κόψανε, που κάνουν όσο ένα ζευγάρι παπούτσια αθλητικά, ένα διαρκές του Παναθηναϊκού είναι όσο ένα ζευγάρι μέτρια αθλητικά παπούτσια. Λοιπόν. Πόσο, 130, 140. Είναι όσο ένα ζευγάρι μέτρια αθλητικά παπούτσια ή όσο δύο επισκέψεις σε ένα οίκο ανακούφισης. Ναι. Λοιπόν, τα διαρκές που κόψαν τελικά δεν πήγαν ούτε τα διαρκείας. Γιατί είχε καμιά τριαντάρα, γιατί όπως είπατε το άκα το ξέρουμε. Καμιά τριαντάρα είχε πάνω κάτω. Άστο τώρα, μην αρχίσουμε και μετράμε, βάλουμε κανένα πλάνο να μετράμε. Λες και εμείς έχουμε γεννηθεί αλλού, δεν ξέρουμε πόσο χωράει το άκα και πόσο... Ακριβώς. Είχε τόσο κόσμο όσο ήταν, όταν ήταν ο Ολυμπιακός στις πολύ κακές του. Που και στις πολύ κακές του συγκεκριμένες χρονιές. Γιατί άλλες χρονιές που ήταν στις κακές του είχε και ήταν τίγκα και μέχρι κατά σκαλοπάτια κάτω. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που είχε βγει ο Ολυμπιακός όγδοος. Ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν η τελευταία τους ευκαιρία να κερδίσουν. Ήτανε. Καλά. Άσε με τώρα. Το ρεκόρ του ΆΚΑ. Έχουν εκκλήσει όλες οι πρεσβείες, έχουν ρημάξει. Το ρεκόρ του ΆΚΑ δεν μπορεί να καταγραφεί, παιδιά, δυστυχώς. Γιατί στο μάτσο Ολυμπιακού Έστερ ήταν πολύς ο κόσμος απ' έξω. Το πρώτο. 74.747 εισιτήρια. Όταν χώραγε το ΆΚΑ 74.000. Το πρώτο επίσημο στο ΆΚΑ. Το πρώτο επίσημο ήταν πολύς ο κόσμος έξω από το γήπεδο και δεν μπορεί να καταγραφεί το ρεκόρ αυτού του γήπεδου. Μετά το πανευρωπαϊκό. Να σε καλά, Γιάννη. Γεια σας, παιδιά. Να σε καλά. Μετά κάνανε βελτιώσεις, μειώθηκε η χωρητικότητα κτλ. Αυτό το ρεκόρ το έγραψε ιστορία, θα μείνει εκεί, δεν αλλάζουμε τίποτα. Πάμε για άλλα. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος που έχω ξαναπάει από που ήμουν στην Αυστραλία κάποτε. Είμαι Ολυμπιακός και εγώ κάπου 48 χρόνια. Δύο πράγματα θέλω να πω. Παράκληση. Μην κάνουν τίποτα στο Καραϊσκάκη. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν αντέχουν να βλέπουν τον Ολυμπιακό να παίζει χωρίς θεατές. Η δεύτερη παράκληση που θέλω να κάνω είναι. Θέλω να πω να βοηθήσουν τον αεραστέχνη. Σε ποια κατάσταση είναι ο αεραστέχνης πλέον. Και το τρίτο που ήθελα να πω, είδα πολλούς τραυματισμούς από το διπλό κτλ. Δηλαδή και ο Πάντελης και ο Φετφατζίδης που έχουν γόνατο πρόβλημα κτλ. Και ο Μίτροβλου που ήταν άρρωστος κτλ. Δηλαδή, εγώ πίστευα, χωρίς να θέλω να κάνω τον προπονητή κτλ. Πίστευα ότι ο Βαλβέρδε όταν τα σκόρ είναι 3-0 και 3-1, μπορεί να βάλει κάποιους παίχτες σε ένα δεκάλεπτο, 20 λεπτό, να τους έχει φρέσκους, μην λίγο τους χρειαστεί κάποια στιγμή. Αυτά ήθελα να πω. Να σε και θέλω να πω και το εξής. Χωρίς να θέλω να κάνω τον τέτοιο, εγώ έχω δώσει 80 ευρώ γιατί έγινα μέλος και έδωσα και 20 ευρώ για τον αεραστέχνη. Και είμαι άνεργος αυτή τη στιγμή. Παράκληση να βοηθήσουν όλοι τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι υπεράνω όλων. Είναι πολύ, πολύ μεγάλος σύλλογος. Αυτά ήθελα να πω. Πες μου και εσείς τις απόψεις σας. Να σε καλά. Να σε καλά, Νικό μου. Έχω να πω για τον αεραστέχνη κάτι. Πες. Εγώ θα ρωτήσω μάλλον. Πού είναι όλοι οι Ολυμπιακάρες. Τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι γνωστή. Η διοίκηση 5 Νοέμβρη το Συμβούλιο σταματάει. Εκλογές τρέχονται. Οποιοςδήποτε μπορεί να... Πού είσαστε ρε παιδιά. Ελάτε όλοι να βοηθήσετε. Τίποτα λοιπόν, άλλο. Όσο για το πρώτο θέμα που έφυξε ο φίλος, εμείς αυτά που λέμε δεν κινδυνεύουμε από τα μέλη, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τους οργανωμένους που πάνε στο γήπεδο, δεν έχουν, αυτοί μπαίνουν εμείς στο κόμμα το ειστήριο. Αυτό δεν είπα. Δίνουν το διαρκείο τους, να το διευκρινίσω πάλι, γιατί ούτε στο γήπεδο μέσα έχει συμβεί ποτέ τίποτα. Κάνα δύο φορές που έχουμε τιμωρηθεί δεν έχει γίνει από τους οργανωμένους. Τα ξέρουμε πολύ καλά, έχει γίνει σε άλλες θύρες. Χωρίς να ρίχνουμε ευθύνη, όλοι Ολυμπιακοί είμαστε. Αλλά θέλουμε να επισημάνουμε ότι εμείς, παρόλο που δεν παρουσιάζεται, γιατί δεν συμφέρει για τους λόγους που είπαμε πριν, ό,τι αναλαμβάνουμε το διεκπεραιώνουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα στο Καραϊσκάκη. Ποτέ το παραμικρό επεισόδιο από τότε που έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη. Και, και βλέπουμε τώρα λέγω κατά κόρον να είναι 300 άτομα και 150. Βλέπουμε security να βαράνε κόσμο, να μην γίνεται τίποτα. Έτσι δεν είναι? Και σωστά. Τι. Ένα μεπτό με το μασέρ του ΠΑΟΚ. Για να τα λέμε κιόλας. Τώρα από αυτό που θυμήθηκα. Δεν μπορώ να θυμηθώ και τίποτα άλλο. Και να πούμε ότι είναι, εγώ θα το ξαναπώ, μάλλον ήτανε ξέφραγο αμπέλι. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση του για το Καραϊσκάκη. Απ' έξω προς τα μέσα. Ναι. Απ' έξω προς τα μέσα. Ναι. Απ' έξω προς τα μέσα. Και το κυριότερο, δεν μπορείτε ρε παιδιά, εντάξει, όλοι έχουμε τη γάψα να πούμε μέσα στο γήπεδο. Όλοι έχουμε διατελέσει πιτσιρικάδες, όλοι έχουμε διατελέσει και ρέστη, ακόμα να μην έχουμε να πάρουμε και το εισιτήριο. Και σε κάποιες ηλικίες το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα και με τη μαγκιά δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή έχει γίνει έτσι το Καραϊσκάκι και έχει γίνει για να μην αδικούνται και εμείς γενικότερα σαν θύρα 7, σαν σύνδεσμοι. Και τα μέλη των συνδέσμων. Και τα μέλη των συνδέσμων. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ένας τον άλλο να τον πονηρώ ότι και καλά μπήκε τσάμπα ενώ άλλο. Εσύ κορόιδο που πληρώνει εισιτήριο και είσαι μέλος και οτιδήποτε. Και είσαι και υπόλογος. Γιατί δεν είναι ότι πληρώνει μόνο το εισιτήριο, είσαι και υπόλογος. Δηλαδή στην 7, για να σας καταλάβετε, για να διατηρηθούν αυτά, τι γίνεται. Αν κάποιος παρεκτραπεί, πάνε κάποιοι και του λένε «Έλα εδώ, αγόρι μου, με όμορφο τρόπο. Με όμορφο τρόπο, από ποιο σύνδεσμο είσαι, από τον τάδε». Πάνε μετά στον υπεύθυνο του σύνδεσμου. Τον ξέρεις τον τάδε. Τον ξέρεις αυτό. Αν τον ξέρει, έκανε αυτό. Του λέμε «Τι μας κουβάλισες εδώ πέρα, ρε». Και δεν ξανάρχεται. Ή τι του έχεις πει. Και δεν ξανάρχεται. Αν δεν τον ξέρει. Μαυροφίδι που τον έφαγε, ας το πούμε. Μαυροφίδι που τον έφαγε. Έχει ταλαιπωρήσει και κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Διονύση από Νέα Σμύρνη. Έλα. Διονύση από Νέα Σμύρνη, λέω. Έλα Διονύση. Ο φίλος που είπε πριν για την Έστερ, μας γύρισε και πολλά χρόνια πίσω, δεν θυμάται ίσως κάτι, μια λεπτομέρεια. Αν θυμάσαι τότε, Άκη, είχαν γεμίσει και διάδρομοι που μπορούσαμε να μπαίνουμε και να βγαίνουμε. Όλα, όλα. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι μετά τους πανευρωπαϊκούς, μου φαίνεται, στο ΆΚΑ, έτσι δεν είναι? Δεν είχε ξαναμπεί ομάδα. Δεν είχε ξαναμπεί ποδοσφαιρικό. Πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι ήταν. Το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι ήταν. Αυτό. Αναστόπουλος Κοκολάκης, αν δεν κάνω λάθος, τα γκολ. Είχαμε κερδίσει 3-0 τότε. 2-0. 2-0. Φιάτ. Έχουν περάσει και τα χρόνια, εγώ δεν είμαι και τόσο μικρό σαν και εσάς, βέβαια. Αλλά αυτό που θυμάμαι κιόλας είναι ότι... Ο πρώτος μας το λέει, ότι είμαστε μικροί. Είχαμε παρκάρει τα μάξι πριν το Υγεία και όταν πήγαμε δεν το βρήκαμε κιόλας. Γιατί κάναμε το λάθος και το παρκάραμε σε ένα πάρκινγκ εκεί μπροστά και μας το πήρε ο Γερανός. Είναι και ενθύμια για να τα θυμόμαστε, τέλος πάντων. Για αυτό που είπες πριν για τον ΠΑΟΚ, για τις τιμωρίες, μάλλον ξέχασες πέρυσι τις μαλαματίνες. Όχι, άλλο λέμε. Άλλο λέμε. Ναι, αυτό, άλλο λέμε. Όχι, το ίδιο είναι. Δηλαδή, βλέπαμε πέρυσι τα έσχη. Πέρσι, α, μπράβο, ήταν αυτά τα έσχη και δεν τιμωριότανε ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε κανείς. Ούτε αναφορά. Και φέτος, ούτε αναφορά. Υπέροχος κόσμος. Ναι, αλλά κάποτε έπρεπε να γίνει και αυτό. Δεν μπορεί ναι, αυτό το πράγμα. Στο ξαναλέω, δεν γίνεται για τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται για τον ΠΑΟΚ. Γίνεται για τον Ολυμπιακό. Θα με θυμηθείτε. Μακάρι να μην γίνει οτιδήποτε, θα με θυμηθείτε σαν αυτό που σα λέω. Άκη, όσο και να το λες. Σε τουβάρια απευθύνεσαι για αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι έτσι καλά. Και εντάξει. Αλλά εμείς γενικά ξέρεις ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα βόρεια, έτσι. Γιατί θα σε γυρίσω λίγο, όχι πολύ μακριά, πριν 2-3 χρόνια αν δεν απατώμε. Θυμάσαι οι φίλαθλοι του Ηρακλή που είχαν ανεβάσει στο site τους και μας αποκάλεσαν γενίτσαρους. Προφανώς είναι ανιστόρητης αυτό το θέμα. Εντάξει, το θυμάσαι ναι. Και μετά από λίγες μέρες το αποσύρανε. Καλά. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Άμα αρχίσουμε να θυμόμαστε... Τέτοια, εντάξει, από τέτοια εδώ, δηλαδή... Άμα αρχίσουμε να θυμόμαστε... Απλά δεν πρέπει να τα ξεχνάνε και οι νεότεροι, τα νεότερα παιδιά. Έτσι πιστεύω. Τώρα για την Κυριακή πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Αλλά όσο και για το θέμα που έθιξες για κάποιους κακούς δικούς μας φιλάθλους, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο εύκολο αυτό να αντιμετωπιστεί. Θα έχουμε πάντα προβλήματα τέτοια, δυστυχώς. Όχι, 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 μην το λέτε, μην το λέτε. Όταν υπάρχει υγεία σε μια ομάδα, υπάρχει σε όλα τα... Όταν υπάρχει ότι είναι δύσκολο. Βέβαια. Είναι δύσκολο. Δεν το λέμε ότι είναι πανεύκολο. Δεν μας βοηθάει, το ξαναλέμε και πάλι και το γήπεδο. Σε πολλούς